Τουλάχιστον 68 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε στα κελιά του αρχηγείου της αστυνομίας στη Βαλένσια, στην πολιτεία Καραμπόμπο, στο βόρειο τμήμα της Βενεζουέλας. Η μη κυβερνητική οργάνωση Παράθυρο στην Ελευθερία κάνει λόγο για εξέγερση δεκάδων κρατουμένων μετά από απόπειρα απόδρασης. Συγγενείς αστυνομικών και κρατουμένων εξέφρασαν την αγωνία τους. Δεν μου έχουν πει τίποτα. Θέλω να μάθω για το παιδί μου. Δεν έχω καμία πληροφορία. Δεν ξέρω τίποτα. Θέλουμε πληροφορίες για τα μέλη της οικογένειάς μας. Χρειαζόμαστε πληροφορίες. Κοιτάξτε πόσο απελπισμένοι είμαστε. Ήρθα εδώ γιατί δεν έχω ακούσει τίποτα για τον αδερφό μου από τις 7 το πρωί. Λένε ότι υπάρχουν πολλοί νεκροί, πολλοί κάηκαν, κάποιοι τραυματίστηκαν. Τους έφεραν έξω τους τραυματίες. Είμαστε συγγενείς από τον ανθρώπο. Δεν ξέρουμε. Αν είναι εγώ, αν είναι στο νοσοκομείο ή οπουδήποτε άλλο. Δεν ξέρουμε τίποτα. Ο Κάρλος Νιέτο, διευθυντής της μη κυβερνητικής οργάνωσης, μίλησε για 78 νεκρούς. Όπως είπε, ορισμένοι άνθρωποι κάηκαν ζωντανοί και άλλοι πέθαναν από ασφυξία. Η τραγωδία άρχισε να εκτυλίσσεται νωρίς το πρωί, κατά τη διάρκεια απόπειρας απόδρασης. Έγκλειστοι έβαλαν φωτιά σε στρώματα και απέσπασαν το όπλο ενός φύλακα.